Διάβασα χθες την είδηση ότι είναι διαθέσιμες πλέον και για τις 13 περιφερειές της χώρας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανανέωση της άδειας οδήγησης για τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μέσω της ενίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου. Και θυμήθηκα ότι αυτή ήταν πρόταση δική σας. Εσείς την κινήσατε, εσείς την κυνηγήσατε. Ακριβώς, κύριε Εδώ από το Ηράκλειο. Ακριβώς. Και χαίρομαι που το θυμάστε ειλικρινά και θέλω να το μάθει και όλος ο κόσμος. Ίσως από το Υπουργείο δεν έχει αναφερθεί έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αυτοδιαφημιστούμε από όλο αυτό. Όντως όμως η ιδέα αυτή γεννήθηκε. Το έχουμε όμως σκοπό εμείς να αυτοδιαφημιζόμαστε, γιατί άμα δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Ακριβώς. Και είναι πολλά άτομα πίσω από αυτό και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει πόσο ωραίο και σωστό βήμα προς τη σωστή εξέλιξη και τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό και πόσο θα λυθούν πολλά προβλήματα για μας, τους ίδιους τους πολίτες και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Σκεφτείτε, κυρία Μπουγεράκη, ότι γεννήθηκε αυτή η ιδέα του 2014, ενώ ήμουν και εγώ τότε πρόεδρος σωματείου, με την περιφέρεια του κ. Αρναουτάκη, ο οποίος πραγματικά το αγκάλιασε. Με τον Νίκο Τωραπτάκη, τον εκκλησιαστικό γραμματέα, ο οποίος το έτρεξε πραγματικά μέχρι να υλοποιηθεί, να θυμηθώ το ΙΤΕ, που ακόμα συνεχίζει να κάνει το ΙΤΕ πραγματική δουλειά σε επίπεδο Ελλάδος πλέον. Παρόλο που ξεκίνησε από το Ηράκλειο, τώρα δουλεύει σε επίπεδο Ελλάδος, σε επίπεδο Υπουργείου, την υπηρεσία μας, τον κύριο Καλατζάκη, τον Θόδωρα, τον κύριο Σιφάκη, τον Δημήτρη που ήταν πριν διευθυντής, την κυρία Βασιλάκη που το συνεχίζει, τον κύριο Κουκιαδάκη, αν θυμάστε, που το αγκάλιασε και αυτό το έτρεξε, με τον κύριο Συργονάκη που το συνεχίζει. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι πίσω από όλο αυτό. Και ειδικά το ευχαριστώ είναι και πολύ μεγάλο πραγματικά στην ομάδα του ΙΤΕ, στο Μάνο τον Καλατζάκη, την ομάδα του που το έχει στηρίξει και συνέχεια μέσω συζητήσεων, διαφόρων, μπορέσει να δώσει το στίγμα ακριβώς πώς πρέπει να φτιαχτεί όλη αυτή η πλατφόρμα. Και έρχονται και πολλά ακόμα, κύριε Δουγεράκη, τα οποία θα είναι σε πραγματικά άλλο επίπεδο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει με κυβερνήσεις, δεν έχει να κάνει με πολιτικές που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, είχε μείνει πίσω σε πάρα πολλά πράγματα. Πού βοηθάει λοιπόν αυτή η απόφαση? Δεν σας άκουσα. Πού βοηθάει λοιπόν αυτή η απόφαση για να πάμε στην πράξη, να δούμε πού βοηθάει, ποιους βοηθάει? Πρωτίστως, κυρία Δουλγεράκη, πρωτίστως βοηθάει τους πολίτες. Όλους εμάς που είμαστε επαγγελματίες οδηγοί, που είμαστε εραστέχνες οδηγοί, που χρειάζεται για κάποιο λόγο να ανανεώσουμε την άδεια οδήγησής μας, σκεφτείτε τώρα ότι με πολύ απλά βήματα θα μπορέσουμε να μπαίνουμε στα μέσα με τους κωδικούς του τάξινγκ, βέβαια, εννοείται και είναι πολύ πιο προσωπικό, θα μπορούμε να μπούμε στο Υπουργείο και εκεί να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία ανανέωσης του διπλώματός μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε παλιότερα ήταν με τους γιατρούς. Θυμάστε που το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ τότε που δίνανε εξετάσεις. Ή άνω των 70, θυμάστε με τα προβλήματα όλα αυτά που είχαν δημιουργηθεί, με κάποιους που πηγαίναν στον ένα γιατρό, μετά πηγαίναν στον άλλο γιατρό, προσπαθούσαν να βρουν άκρη από τους γιατρούς. Τώρα πια όλο αυτό το πράγμα σταματάει. Οι γιατροί θα είναι. Πώς σταματάει δηλαδή? Να σας πω πώς σταματάει. Σκεφτείτε τώρα ότι ο γιατρός θα έχει πρόσβαση μέσω ενός κωδικού που θα του δίνει ο εκάστοτε πάει να ανανεώσει το δίπλωμά του στην ψηφιακή συνταγογράφηση και θα μπορεί να βλέπει, ακριβώς το ιστορικό του ανθρώπου αυτού. Καταλάβατε, δεν θα είναι πια ότι πήγα σε ένα γιατρό με εξέταση, μου έδωσε ένα χαρτί και έφυγα. Ο γιατρός έχει τώρα πολλαπλάσιες ευθύνες από ό,τι πριν. Θα μπορεί πραγματικά να δει τον υποψήφιο αυτόν, αν μπορεί να συνεχίσει. Ο γιατρός, με συγχωρείς που σε διακόπτω, πρόεδρε, η συνήθεια. Κύριε Μημαράκη, ο γιατρός πιστοποιημένος πλέον από το Υπουργείο? Κοιτάξτε, ή θα είναι ελεύθερη η επιλογή? Ελεύθερη επιλογή πλέον. Ελεύθερη επιλογή. Και θα πληρώνει εκεί πέρα ο εκάστοτε πολίτης προκειμένου να κάνει μια σωστή εξέταση. Και αυτό που θα στέλνει ο γιατρός, προσέξτε, ηλεκτρονικά πλέον στην υπηρεσία, θα έχει να κάνει σε τρία κομμάτια. Αν είναι ικανός ή όχι, εάν είναι ικανός για πόσα χρόνια του δίνει το δικαίωμα να του ανανεωθεί η άδεια οδήγησης και κάποιες παρατηρήσεις. Όποια παρατήρηση χρειάζεται να μπει. Καταλάβατε. Δηλαδή, σφίγγει το πλαίσιο αυτό που είχαμε πολλά χρόνια, το θυμάστε. Και με τις ΔΙΕ παλιότερες επιτροπές είχαμε διάφορα θέματα. Όλο αυτό λοιπόν τώρα τελειώνει. Ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία προκειμένου να εξυπηρετηθεί, θα γλιτώσει από ουρά, από το μηχανολογικό. Πάω να περιμένω και πότε εξυπηρετηθώ. Διαφάνεια σε όλο αυτό, κακά τα ψέματα. Και θα εξυπηρετείται πολύ πιο άμεσα. Θα είναι πολύ πιο εύκολο. Απλά ίσως λίγο η αρχή να δυσκολέψει κάποιους το να το κάνουν. Αλλά όταν το δούνε το πώς δουλεύει, θα δείτε ότι είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό. Όπως επίσης μπορεί να βγάλει και αντίγραφο για την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα ανακοινώσω και τώρα κάτι που μιλάμε τον κύριο Ραπτάκη, τον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας, στο κομμάτι αυτό και θα γίνει.
σκεφτείτε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, άμεσα, θα μπορέσουμε να κάνουμε και το ηλεκτρονικό ΔΕΕ, δηλαδή η κάρτα που βγάζει ο υποψήφιος, θα μπορέσει σιγά σιγά να ξεκινήσει να γίνεται και από τα γραφεία μας, από τις σχολές οδηγών. Μια πολύ μεγάλη καινοτομία σε αυτό, που θα βοηθήσει την όλη κατάσταση όπως τώρα έχουμε εγκλωβιστεί και περιμένουμε αρκετό καιρό μέχρι να έδωθεί μια καρτέλα τέτοια, ένα ΔΕΕ που τα λέμε. Μάλιστα. Και πολλά άλλα. Τώρα, εγώ μένω και είμαι κολλημένη πάνω σε αυτό που λέγεται πιστοποιητικό γιατρό. Από ό,τι είδα, είναι κοντά 27.000 οι γιατροί με ειδικότητες που αφορούν στην ανανέωση των αδειών οδήγησης. Αλλά πολύ περισσότερο στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι από τη στιγμή που θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο και θα υποστηρίζεται από την ειδικά ΑΕ, ότι εδώ θα μπαίνει ο γιατρός μέσα στο δικό μου το ιστορικό και θα ξέρει για τις ασθένειες που εγώ πάσχω, που μπορεί να είναι το οτιδήποτε, και έτσι θα κρίνει στη συνέχεια εάν εγώ θα έχω την δυνατότητα να ανανεώσω το δίπλωμά μου. Άρα σημαίνει ότι πλέον αναλαμβάνει και ο γιατρός την ευθύνη για το που ανανεώνει μία άδεια οδήγησης. Αυτό θέλετε να μου πείτε? Μα έτσι είναι, κυρία Δουργεράκη. Έτσι ακριβώς είναι. Μπορεί όχι στο Ηράκλειο, αλλά σε άλλες περιοχές, ας πούμε, να είχαμε πραγματικά τραγικές. Μη μου το κάνεις αυτό τώρα, κύριε Πρόεδρε. Ότι δηλαδή. Δεν το κάνω. Με ποια έννοια? Δείχνουμε με το δαχτυλάκι μας, έχουμε μπροστά το χάρτη και δείχνουμε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά είναι μακριά από εμάς. Παντού γίνονται αυτά. Έχουν καταγγελθεί σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Δεν εξαιρείται ούτε το Ηράκλειο. Όχι, δεν εξαιρείται. Δεν εξαιρείται. Κανείς δεν εξαιρείται από όλο αυτό. Απλά σίγουρα όμως τα περιστατικά αυτά που μάθαμε και που μαθαίνουμε και που βλέπουμε που γίνονται αλλού, δεν γίνονται στο Ηράκλειο. Γίνονται και στο Ηράκλειο. Σε έναν βαθμό γινόταν. Και παλιότερα είχαμε πρόβλημα στο Ηράκλειο. Δεν το αμφισβήτησα από αυτό. Ούτε το αναγνωρίζω ότι υπήρχε πρόβλημα. Επιμένω. Αλλά πολύ, πολύ οι πάνω λένε για μας και εμείς λέμε για τους πάνω. Επιμένω. Ρώτα τους πάνω, τους συναδέλφους σου, για το τι λένε για μας. Και εμείς που λέμε για τους υπόλοιπους. Δεν έχω στοιχεία για να επιμένω. Λέω ότι αυτό το οποίο ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια δεν τιμά ούτε εμάς. Από συναδέλφους σας, από όλη την Ελλάδα. Αυτό λέω. Σίγουρα. Σίγουρα, κυρία Λουγεράκη, ποτέ δεν το αφισβητήσαμε και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση. Όταν δούμε πραγματικά το πρόβλημα, το παραδεχτούμε για να υπάρξει παραδοχή για να πάμε παρακάτω. Αλλιώς, σίγουρα, δεν ξέρω κανένα. Και εδώ γίνονται περιστατικά και γινότανε. Δεν θα διαφωνήσω. Και ενδεχομένως με κάποιους μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος να γίνονται. Αλλά η πολιτεία τι οφείλει όμως? Να φτιάξει ένα τέτοιο πλαίσιο και ένα τέτοιο σύστημα να διασφαλίσει αυτό να μην γίνεται ή να σε αποτρέψει από το αυτό να γίνει. Καταλάβετε ποια είναι η διαφορά? Οπότε όταν είσαι εσύ εκ των έσω και αυτή τη στιγμή από το 2014 το σωματείο μας μπορεί τώρα να είναι σε μια δύσκολη στιγμή και να ελπίζω να ξαναενωθεί και να υπάρξει αργότερα, αλλά από το 2014 όταν ένα σωματείο εκπαιδευτών είναι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα προς τιμή μας και πραγματικά βάλαμε το λιθαράκι μας, βοηθήσαμε και εμείς το δικό μας μετερίζει, γιατί τη διαδικασία την ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Και εμείς και η υπηρεσία, το μηχανολογικό που λέμε. Άρα λοιπόν βοηθήσαμε στο να στηθεί όλο αυτό. Σίγουρα κάτι προς το καλό θα είναι και προς το καλύτερο. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας. Είναι επίσης και η έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς μέσω αυτής της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου gov.gr. Δεν ξέρω, βάσει των όσων διαβάσαμε χθες, εάν αυτό ήδη ξεκίνησε ή θα ξεκινήσει, κύριε Μημαρακή. Όχι, ισχύει, έχει ξεκινήσει κανονικά. Θα γίνουν και άλλα πράγματα που τώρα σε αυτή τη φάση, ας πούμε, δεν γίνονται. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο με την άδεια έχει γίνει. Και μπορείτε να δείτε και μέσα από εκεί με τους κωδικούς σας κατευθείαν ποια αυτοκίνητα έχετε στο όνομά σας, αν είναι ασφαλισμένα, ας πούμε, αν χρωστάνε κάποια τέλη ή οτιδήποτε. Φαίνονται πεντακάθαρα, ξεκάθαρα όλα. Αν μπορεί κάποιο να πειραματιστεί και να βάλει τους κωδικούς του. Σίγουρα θα μπορέσει να. Φαντάζομαι ότι πάω για να το κουγκλάρω και να το βρω. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Το λέω σε ελληνικά γιατί έτσι είναι το καλύτερο. Ψηφιακές υπηρεσίες αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας. Και νομίζω ότι θα μου βγάλει τα παραθυράκια με το που πάω και πώς πάω. Ναι. Κυρία Δουργεράκη, drivers.vehicles.services.gov.gr. Αυτό είναι που θα μπαίνουμε και εκεί μέσα μετά με τους κωδικούς τάξης βέβαια. Εννοείται. Τότε μπορούμε να μπούμε να δούμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τα οχήματα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία μας. Mm. Έχει σημασία και αυτό. Άρα σε πρώτη φάση, έτσι όπως το λέτε, σε πρώτη φάση η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για φυσικά πρόσωπα που έχουν στην πλήρη κυριότητά τους αυτοκίνητο.
Ναι, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους και για 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι, αυτή η υπηρεσία. Μπορείς να μπεις, να δεις ό,τι ώρα θέλεις, ό,τι θέλεις. Η φυσική παρουσία στην υπηρεσία, αν κριθεί απαραίτητη ότι πρέπει να γίνει, γιατί κάποιος δεν τα καταφέρνει ή δεν θέλει να μπει με αυτόν τον τρόπο, σαφώς και μπορεί να πάει. Ο σκοπός όμως είναι να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό, που να μπορεί να το κάνει. Και αργότερα θα έρθουν και οι μεταβιβάσεις των οχημάτων με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την πλατφόρμα. Θα μπορείς δηλαδή να μεταβιβάσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς να πας πουθενά. Να σας πω τώρα, κύριε Μημαράκη, και μόνο το γεγονός έτσι στατιστικά που λένε ότι αποσυμφορούνται από διοικητικά βάρη 59 διευθύνσεις μεταφορών για να γίνονται άλλες δουλειές σωστά και να μην υπάρχει όλος αυτός ο όγκος της γραφειοκρατίας. Διότι αυτές οι 59 διευθύνσεις μεταφορών είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιεί το Υπουργείο. Εκεί απασχολούνται 700 υπάλληλοι. Νομίζω ότι το να τους απαλλάξεις από καθήκοντα που μπορούν να είναι χρησιμότεροι σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, ότι είναι το καλύτερο αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, για να σκεφτείτε ότι όχι ότι πάλι δεν θα απασχολήσει υπαλλήλους για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί όλα αυτά τα έγγραφα τα ηλεκτρονικά φτάνουν κάπου και ένα ανθρώπινο μάτι τα ελέγχει. Γιατί όταν μου ζητάει ένα σκανάρο και να στείλω μια φωτογραφία, παράδειγμα, εγώ μπορώ να μην στείλω μια φωτογραφία δικιά μου, να κάνω λάθος και να στείλω μια φωτογραφία ενός αλλού. Παράδειγμα σας λέω. Άρα λοιπόν ο έλεγχος από τον άνθρωπο, από τον ανθρώπινο παράγοντα, σαφώς και θα υπάρχει. Δεν θα είναι όμως όπως είναι τώρα, που απασχολούμε τόσους πολλούς και τη συγκεκριμένη δουλειά. Θα είναι λοιπόν λιγότεροι. Και έρχονται και νέες. Και νέες άλλες παροχές προς τους πολίτες και προς τις σχολές οδηγών, τις δικές μας, που και εμείς παλεύουμε πραγματικά για να αναβαθμιστεί όλο αυτό το πλαίσιο, οι οποίες θα είναι πολύ θετικές. Απλά θέλουν λίγο χρόνο. Και αν θυμάστε και παλιότερα που τα συζητούσαμε αυτά, ήμασταν πάντα θετικοί στο να γίνει, αλλά ποτέ δεν γινότανε. Πάντα είμαστε στο ναι, μεν, αλλά. Τώρα θεωρώ ότι προχωράει. Και πρέπει να έχει εξέλιξη άσχετα με τον οποιοδήποτε υπουργό. Αυτό πρέπει να έχει εξέλιξη. Και συνέχεια. Και αρκεί βέβαια η αναφορά που κάναμε πριν από λίγο ότι ξέρετε θα αποσυμφορηθούν διοικητικά 59 διευθύνσεις μεταφορών που απασχολούν περισσότερους από 700 υπαλλήλους, να μην το εκλάβουν ως ότι τώρα μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά. Άρα και εσείς κάποιοι εργαζόμενοι πρέπει να μας αδειάσετε τη γωνιά έτσι, μην μεταφραστεί πονηρά από κάποιους άλλους, γιατί αυτό δεν θα το δεχτώ με τίποτα. Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, να σας πω εκ των προτέρων για την υπηρεσία εδώ του Ηρακλείου που τη γνωρίζω τόσα χρόνια, 24 χρόνια τη γνωρίζω, μπαινοβγαίνω εκεί μέσα. Εδώ πιστέψτε με, έχουν δουλειά να κάνουν για όσους είναι και άλλους 3 φορές τόσους ακόμα. Οπότε έχει πάρα πολύ όγκο εργασιών η συγκεκριμένη υπηρεσία. Μάλιστα. Οπότε θα τους ελαφρύνει λίγο, αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Ωραία, όχι, έτσι. Πάντα καλές ιδέες να υπάρχουν, καινοτόμες ιδέες και μπροστά να πηγαίνουμε για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Κύριε Μημαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γρακέο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.